Μη επανδρομένο. Ερευνητικό. Made in Greece. Αυτονομία 10 ώρες. Για ακόμα μία φορά έχω έρθει Χαλκίδα για να συναντήσω τον Βασίλη Βασιλαρόπουλο. Αν το θυμόσαστε, Αιγαίο, RCB, σκαφάκια, ψάρεμα, όλα αυτά. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μας το έχει πει ο Βασίλης. Το ετοιμάζει, το κατασκευάζει. Και τι είναι αυτό, Βασίλη? Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ένα μη επανδρομένο σκάφος. Ναι. Είναι ένα θαλάσσιο ντρόν, να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος. Κατασκευάστηκε από την Αιγαίο RCB. Ο χρόνος που μας πήρε για να κατασκευαστεί ήταν περίπου 9 μήνες. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, ένα ιδιαίτερο σκάφος. Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο τμήμα μηχανικών σχεδιάσεις και συστημάτων, το οποίο εδρεύει στη Σύρο. Το συγκεκριμένο θα πάρει μέρος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου εκεί θα βρεθούν και άλλα πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη. Και συγκεκριμένα θα γίνει στο λιμάνι της Σύρου το καλοκαίρι στις 7 Ιουλίου. Είναι αυτό το οποίο μας είχες πει ότι κάτι ετοιμάζεις. Ναι. Αυτό. Βέβαια, το συγκεκριμένο σκάφος, όπως είπα, είναι μη επανδρομένο, δηλαδή είναι αυτόματο, είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Ακολουθεί πορείες που θα το βάλουμε εμείς. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Αυτό το συγκεκριμένο έχει περιορισμένες δυνατότητες, διότι είναι, όπως είπαμε, για το πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να το κατασκευάσουμε ένα αντίστοιχο σε 5 μέτρα, σε 10 μέτρα μήκος και να φύγει να πάει στη Σκύρο, να πάει στη Μυτιλίνη, να πάει παντού. Α, ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Σε πόσο χρονικό διάστημα το ολοκλήρωσε την κατασκευή του? Δηλαδή, έκανε την έρευνα, έκανε τη μελέτη, την κατασκευή? Ας πούμε, ένας χρόνος μαζί με τη μελέτη, μαζί με τα σχέδια, μαζί με την προμήθεια των υλικών. Περίπου ένας χρόνος. Δύσκολο. Η δυσκολία για μένα ήταν αυτό που βλέπεις στην πλώρη του, η οποία είναι αντίστροφη σε πλώρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, από τις αρχές Τριήρης που είχαν μπροστά το καρφί, το σουβλί για να σου. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, διότι το καλούπι του, αν θυμάσαι στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει ένα καλουπάκι που είχε βγάλει, σκέψω ότι αυτό βγήκε με διαιρούμενο καλούπι. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτούν δύο καλούπια στην ουσία για να βγει αυτή η πλώρη που βλέπεις. Αυτό είναι που μας δυσκόλεψε πιο πολύ. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε, απλά ήταν πρόκληση για μένα. Έτσι, γιατί είναι το πρώτο σκάφος που φτιάχνω στα 2,5 μέτρα. Και αν δεν είναι το πανεπιστήμιο, να ξέρεις ότι απαγορεύεται να φτιάξουμε πάνω από 2 μέτρα. Λόγω του πανεπιστημίου έγινε 2,5. Πες μας λίγο τώρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Αυτό είναι 2,5 μέτρα. Βλέπουμε κάτι κεραίες πάνω, ναι, βλέπουμε στεγανά, βλέπουμε. Λοιπόν, είναι 2,5 μέτρα μήκος. Προωθείται από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες 80 λίβρων έκαστος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε κινητήρας μπορεί να σπρώξει 80 λίβρες. Περίπου 45 κιλά. Περίπου. Δεν υπάρχει εδώ πέρα περιορισμός. Μπορούμε να βάλουμε και 100 λίβρες, 120 λίβρες κτλ. Μετά έχει δύο μπαταρίες. Το συγκεκριμένο έχει μολύβδου. Εγώ θα ήθελα να είχε μέσα ιόντων λιθίου, που είναι καλύτερες. Γιατί είναι πιο ελαφριές. Οπότε λόγω απώλειας βάρους θα είχαμε και πιο μεγάλη ταχύτητα. Και έχει και πιο μεγάλη αυτονομία. Για πάμε. Τι αυτονομία έχει, τι ταχύτητα? Η αυτονομία με τις συγκεκριμένες μπαταρίες είναι περίπου 10 ώρες συνεχής λειτουργίας. Σε πλήρη ταχύτητα του, η οποία ταχύτητα αγγίζει περίπου τα 5 με 6 μίλια την ώρα. Σε τι καιρικές συνθήκες, δεν μπορεί να βγάλει τώρα, δεν έχουμε άπνοια. 4. Ναι. Μπορεί να πάει στα 4 αυτό, ναι, συν 4, γιατί είναι στεγανό. Για πηγαίνω λίγο πιο πίσω, γιατί έτσι όπως το βλέπω τώρα θα ακουμπήσει, ναι, θα το στείλουμε μπροστά. Βλέπεις ότι η απόκριση είναι απευθείας, είναι άμεση. Λόγω ηλεκτροκίνησης αυτό, έτσι. Λόγω ηλεκτροκίνησης, έχει μεγάλη ροπή ο κινητήρας. Δεν θα μπορούσε να του βάλει ένα θερμικό κινητήρα? Θα σου απαντήσω. Πολύ καλή ερώτηση. Ή θεωρείς τώρα καλύτερη την ηλεκτροκίνηση? Ευτυχώς, οι σημερινοί θερμικοί κινητήρες, οι λεγόμενες εξολέμβειες, έχουν τόσο καλή απόκριση στα καρμπυλατέρ τους, και επειδή είναι injection και επειδή είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες, ναι, σε ένα μεγάλο σκάφος με κινητήρες εξολέμβειες θα μπορούσαν να μπουν σε ένα μη επανδρομένο σκάφος. Αλλά γιατί βάλαμε τώρα εδώ πέρα? Εδώ έχουμε ηλεκτρικούς κινητήρες, διότι δεν έχουν συντήρηση. Τους αλλάζουμε κατευθείαν. Δεν έχουμε καύσιμα. Φορτίζουμε την μπαταρία μας παντού. Επίσης, μπορώ να σου πω ότι αν θα βάλουμε φωτοβολταϊκά πάνω στο σκάφος, δεν το φορτίζουμε καν. Δηλαδή, 10 ώρες που σου είπα πριν της αυτονομίας μπορεί να γίνουν 20 ώρες. Δεν γίνουν, ξέρεις, ανάλογα την ηλιοφάνεια
και τις συνθήκες. Ή να φύγει από το σημείο Α στο σημείο Β, το σημείο Β να μείνει από μπαταρίες και μετά από μια, από μια μέρα να φορτίσει και να γυρίσει πίσω. Ακριβώς. Και για πες μας τώρα, το συγκεκριμένο είναι ένα ερευνητικό μη επανδρομένο σκάφος. Ναι. Ποια είναι η χρήση του ή τέλος πάντων το Πανεπιστήμιο το Αιγαίου θα το χρησιμοποιήσει για, για ένα διαγωνισμό. Και για παράλληλα θα το χρησιμοποιήσει και για την εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαστε λίγο πίσω. Τι εννοείς? Γενικά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν υπάρχει τμήμα μη επανδρομένων σκαφών. Τώρα ανοίγει το τμήμα αυτό. Και με αυτό το σκάφος τα παιδιά εκεί, οι φοιτητές μαζί με τον κύριο Ζήση Δημήτρη, που είναι ο καθηγητής, ο υπεύθυνος του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν πάνω στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας. Ποια είναι η χρήση ενός μη επανδρομένου? Εδώ έχουμε ένα μικρό μη επανδρομένο σκάφος. Ναι. Ακούμε συνεχώς για επανδρομένα, για μεγάλα μη επανδρομένα, ντρόουν, ειδικά τώρα με τους πολέμους σε Ουκρανία, Ισραήλ, όλα αυτά. Δηλαδή, ακούμε συνεχώς για drones. Εδώ τώρα είναι drone θάλασσα, όπως και στην αρχή. Ποια είναι η χρησιμότητά του ή τέλος πάντων πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκεί όπου αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε και τα επανδρομένα σκάφη, όπως είναι τα καΐκια για ψάρεμα, όπως πολύ σωστά είπες για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Που χρησιμοποιούν πολλά επανδρομένα. Mm-hmm. Έχουν γίνει πολλές καταστροφές από τους Ουκρανούς προς τους Ρώσους με μη επανδρομένα σκάφη. Και το αντίθετο. Η Τουρκία απέναντι έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια πάνω στην έρευνα και στην δημιουργία μη επανδρομένων σκαφών. Μάλιστα, πρόσφατα παρουσίασε και ένα αντίστοιχο μεγάλο, νομίζω 12 μέτρα, πλήρως εξοπλισμένο, αυτόνομο ηλεκτρονικού πολέμου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι να έχετε ένα επανδρομένο δίπλα σε μια φρεγάτα και η φρεγάτα να κοκαλώνει, να μην δουλεύει τίποτα. Με εξοπλισμένο με πυράβλους, επιφανείας, με ραντάρ, με οτιδήποτε. Αυτό εδώ πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Το συγκεκριμένο είναι κατασκευασμένο μόνο για αυτό που είπα πριν, για το πανεπιστήμιο. Μπορεί να κατασκευαστεί ένα αντίστοιχο 2,5 μέτρων. Με αυτές τις δυνατότητες που έχει αυτό και να είναι κατασκευασμένο για στρατιωτικούς σκοπούς. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα, 40 μίλια, 50 μίλια την ώρα. Το κάνουμε ό,τι θέλουμε δηλαδή. Ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε ακριβώς το κάνουμε. Μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και για να μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, φάρμακα σε κάποια νησιά. Πες μας λίγο. Μπορεί να γίνει. Καταρχάς, τα πρώτα μη επανδρομένα κατασκευαστήκαν για να κάνουν χαρτογράφηση βυθού. Σκέψτε τώρα ότι με αυτό το πράγμα εδώ, με αυτό το σκάφος, μπορώ να χαρτογραφήσω όλη εγώ αυτή την περιοχή εδώ και τον Ευωϊκό, έχοντας ένα τραπεζάκι εδώ μπροστά μου και έναν υπολογιστή. Και δεν κάνω τίποτα. Και μετά από λίγο παίρνω όλα τα data του βυθού πάνω στον υπολογιστή μου, μέσω αυτού του σκάφους. Μπορώ να μεταφέρω στη Χαλκίδα υλικά. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα κτλ. Μπορεί να κάνω ένα inspection ενός ηχθυτροφείου. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα να μπουν πάνω κάμερες, ραντάρ κτλ. Λίνταρ. Τι κάνει το Λίνταρ? Το LiDAR μπορεί να χαρτογραφήσει την επιφάνεια, δηλαδή να χαρτογραφήσει τη γύρω περιοχή, τα βουνά, τα λιμάνια, τα σκάφη, όλα αυτά. Να έχει μια εικόνα χωρίς να είναι και ο άνθρωπος, χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Πώς το χειρίζεσαι αυτό μόνο με αυτό εδώ το χειριστήριο? Όχι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρησιμοποιούμε στη χρήση τέτοιων σκαφών. Αυτό είναι μόνο για να το βγάλουμε από το λιμάνι ή να το, όπως κάνω αυτή τη στιγμή, κάνω μικροελέγχους κτλ. Όταν θα φορτωθεί αποστολή πάνω στο σκάφος. Όταν είσαι αποστολή, το βάζεις στον υπολογιστή, δηλαδή βάζεις το χάρτη. Έχεις μια εφαρμογή, η οποία απεικονίζει το χάρτη της περιοχής που βρίσκεσαι. Ναι. Και πάνω σε αυτό το χάρτη του λες ότι μπορεί να είναι ο χάρτης όλο το Αιγαίο. Μπορεί να είναι ο χάρτης όλη της Μεσογείου. Μπορεί να είναι ο χάρτης του λιμανιού. Δεν έχει. Δηλαδή, όπως ανοίγουμε το χάρτη Google Earth, έτσι ανοίγει αυτός ο χάρτης. Του βάζουμε τα σημεία, μέχρι 999 σημεία, μέχρι 1000 σημεία δηλαδή. Mm-hmm. Του ορίζουμε σε ποιο σημείο θα πάει πρώτα, τα αριθμούμε. Του λέμε τι θα κάνει σε κάθε σημείο, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να πηγαίνει στο σημείο και να σταματάει. Να κάνει λόγια και να σταματάει στο σημείο εκείνο και να παρακολουθεί την περιοχή, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτό μπορεί να του βάλει και μια κάμερα από πάνω. Ακριβώς. Και να παρακολουθεί σε πραγματικό, σε real time το τι γίνεται. Ακριβώς. Και σε μια βάση εδάφους να μας δείχνει εμάς στο γραφείο μας, στον υπολογιστή μας, μέσω της τεχνολογίας 5G ή μέσω δορυφορικής επικοινωνίας, την περιοχή αυτή, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Να είμαστε στο γραφείο μέσα, να είμαστε στην Αθήνα. Και εγώ να είμαι εδώ. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Αλλά εντάξει, στο μάτι το βλέπεις. Πόσο ακόμα, πιο μικρό μπορείς να το κάνεις για να το διώξεις από εδώ και να πάει 50 μίλια μακριά? Μπορούμε να το κάνουμε όσο πιο μικρό μπορούμε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ένα μέτρο. Αλλά τα 50 μίλια. Σκέψου ότι θα συναντήσει θάλασσα. Μπορεί να συναντήσει 4 μπουφόρ, 5 μπουφόρ. Το 1 μέτρο είναι λίγο δύσκολο για τη θάλασσα. Άρα πάμε τώρα στην άλλη ερώτηση. Πόσο μεγάλο μπορείς να φτιάξεις ένα τέτοιο μη επανδρομένο σκάφος? Δεν υπάρχει όριο. Από κάμερες. Ναι, όπως είπα στην αρχή, δεν έχει ταβάνι αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνω αυτόματο ένα φορτηγό καράβι. Και υπάρχουν πλέον ακόμα και τάγκερ τα οποία είναι αυτόνομα. Ξέρεις πολύ καλύτερα από πολλούς την τεχνολογία στα αυτοκίνητα. Έτσι, και ξέρεις ότι είσαι σίγουρος και το έχεις δει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα οδηγάμε. Αυτό που λες, όχι σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, ίσως δούμε και στην Ελλάδα
αυτοκίνητο το οποίο κινείται αυτόνομα. Ναι. Δηλαδή θα του βάζουμε, εμείς δεν θα κουμπάμε καθόλου ακριβώς ούτε τον γκάζι ούτε το τιμόνι. Αυτό το λέω είναι πραγματικότητα. Και θα πηγαίνει μόνο του. Αυτό το δούμε κατά 99,9% στο 2024. Και ίσως και πριν το καλοκαίρι. Αυτό που είπες, το αντίστοιχο στη θάλασσα. Δεν θα κάνεις τίποτα και θα του λες πήγαινε εμείς στη Μύκονο. Ωραία, πάμε λίγο να μας πεις τώρα. Θέλω να μας πεις πώς το χειρίζεις αυτό. Έχουμε τον χειροκίνητο έλεγχο, ο οποίος είναι ο έλεγχος για να βγούμε από τα λιμάνια κτλ. Και έχουμε και τον αυτόματο έλεγχο, ο οποίος. Τι είναι εδώ τώρα, είναι ένας χάρτης, ο οποίος έχουμε κάποιες πληροφορίες τηλεμετρικά. Δηλαδή, το σκάφος αυτή τη στιγμή στέλνει συνέχεια data στην τηλεκατεύθυνσή μας. Και η τηλεκατεύθυνσή μας στέλνει τα data μέσω Bluetooth στον υπολογιστή μας. Αυτό δεν είναι στάνταρ. Υπάρχουν τηλεμετρίες και τηλεμετρίες. Μπορεί να γίνει κατευθείαν η μεταφορά δεδομένων από το σκάφος κατευθείαν στον υπολογιστή μας. Απλώς το έχουν ζητήσει με αυτόν τον τρόπο, εσύ το κάνεις έτσι. Έχουμε ένα περιορισμένο budget. Mm-hmm. Γιατί όσο ξέρεις, όσο εξελισσόμαστε σε εξοπλισμό, κοστίζει. Ναι. Λοιπόν, το budget που έχουμε, πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχουμε τρεις ενδείξεις. Έχουμε το χάρτη μας, ο οποίος μας δείχνει πού είναι το σκάφος αυτή τη στιγμή, σε τι θέση βρίσκεται. Όπως βλέπεις, έχουμε το λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Εδώ έχουμε τον νοητό ορίζοντα, ο οποίος μας δείχνει την πορεία του σκάφους. Όπως είναι τα αεροπλάνα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αν θα έχουμε κάποιο αλάρμ, κάποιο πρόβλημα κτλ., απευθείας θα μας το εμφανίσει στην οθόνη μας. Και από κάτω έχουμε ένα ακόμα παράθυρο, το οποίο μας δείχνει την μπαταρία του σκάφους, την ταχύτητά του, πόσο μπαταρία έχουμε ακόμα. Τις συντεταγμένες, την ταχύτητά του, πώς δουλεύουν οι κινητήρες μας, αν δουλεύουν σωστά οι κινητήρες μας, τι απόσταση έχουμε από το σημείο που θα του ορίσουμε να πάμε και από το σημείο που έφυγε. Απλά να σου πω ότι σε αυτό το κομμάτι εδώ μπορούμε να ορίσουμε μέχρι 1000 παραμέτρους. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ό,τι data και ό,τι πληροφορία. Εδώ θέλει manual, έτσι, ναι, για να το διαβάσει. Ναι, εκπαίδευση, ναι. Θέλει εκπαίδευση. Πολύ εκπαίδευση. Ακόμα, δηλαδή έχω φτιάξει πολλά τέτοια σκάφη, πιο μικρά βέβαια. Ακόμα το μαθαίνουμε. Δεν κάνουμε και το πείραμα. Θα δημιουργήσουμε ένα πλάνο τώρα. Δηλαδή, θα πούμε το αυτόματο πιλότου ποια πορεία θα ακολουθήσει στο σκάφος και τι θα κάνει. Δηλαδή, αφήγει από εδώ και να πάει κάπου. Ναι, παραδείγματος χάρη. Έχουμε το λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Αν θα πάμε εδώ στο πλάν της εφαρμογής, απλά να σου πω ότι τη συγκεκριμένη εφαρμογή τη χρησιμοποιούν όλα τα ντρόν του κόσμου. Είτε είναι αέρα, είτε θάλασσα, είτε είναι ξηρά, έχουμε την ίδια εφαρμογή. Α. Θα βάλουμε ένα σημείο 1, ένα σημείο 2, ένα σημείο 3 που είπε ο Βασίλης πίσω από το λιμάνι, 4, 5, 6. Α, του βάζει πολλά και κάνει ακριβώς τι. Μέχρι 1000. Τα περνάει, μισό λεπτάκι. Και είμαστε έτοιμοι. Τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Τώρα θα πάμε εδώ. Μισό λεπτό. Είναι πράγματα τα οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε καν μπορούσαμε να τα σκεφτούμε ότι θα γίνει. Ναι, ναι. Σκέψω ότι επειδή ασχολούμαι με το ψάρεμα, πριν από 10 χρόνια ακριβώς, ονειρευόμουν ένα ντρόν, μάλλον ένα ελικόπτεράκι, γιατί δεν ήξερα τα ντρόν τότε. Ένα ελικόπτεράκι να τραβάει τους ψαράδες που ψαρεύουν από ψηλά. Και μετά από ένα χρόνο βγήκαν το DJI. Και λες τώρα. Και λέγαμε τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Ωραία, τώρα έχουμε ρυθμίσει την πορεία του. Παραμέτρους. Μπράβο, έχουμε ρυθμίσει την πορεία που θέλω να ακολουθήσει. Δεν το βάζεις τώρα να πάει λίγο μόνο του. Θα το βάλουμε. Τώρα θα ακολουθήσει το σημείο 1 που έχουμε βάλει. Α, τώρα ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Τώρα εδώ μπορεί να το έχουμε βάλει και ένα καταγραφικό και να γράφει. Μα η εφαρμογή από μόνη της, καταρχάς, καταγράφει όλα τα data του σκάφους. Δηλαδή, αν θέλουμε εμείς να έχουμε αύριο το πρωί τι κατανάλωση έκανε, ταχύτητα πήγε. Στο σημείο που έφτασε, τα καταγράφει όλα από μόνο του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα η εφαρμογή αυτή να βάλουμε πολλές παραμέτρους και να καταγράφουμε ακόμα περισσότερο, δηλαδή το βάθος, πολλά, πολλά πράγματα. Ό,τι θέλουμε. Πόσο εύκολο είναι τώρα στο χειρισμό αυτό? Είναι εδώ στον υπολογιστή γίνεται εύκολα. Έχεις οδηγήσει ποτέ ντρόν? Εννοείται, αφού πετάμε. Ρε, σκέψου, είναι ακριβώς όπως ο χειρισμός του ντρόν, μόνο που δεν έχεις το ύψος και το βάθος. Εδώ έχεις δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω. Αυτό. Τόσο απλό. Δοκίμασε. Μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά δηλαδή. Σωστά. Με smooth κινήσεις. Κάτσε, αυτό κάνω πίσω τώρα. Κοίτα. Έτσι. Σωστός. Τι λες. Και η απόκριση, άμα δεις δεξιά-αριστερά, είναι και λίγο δεξιά. Α, έλα. Παιχνίδι και αυτό. Ναι, ναι. Κοστίζει λίγο, ε. Όχι λίγο, πολύ θα λέγα. Φοβερό. Κάνω και μια αριστερή τώρα. Είναι εύκολο. Είναι πανεύκολη η χρήση του. Η χειροκίνητη, η λειτουργία του είναι πολύ εύκολη. Το έχουμε κάνει έτσι, έτσι κατασκευάστηκε ο πιλότος για να μπορεί να το ανταπεξέλθει και στον αυτοματισμό, δηλαδή και στον αυτόματο, στην αυτόματη πλοήγηση. Ναι. Ξεχάσα να σου πω ότι υπάρχουν και τέτοια διασωστικά, έτσι. Τι εννοείς διασωστικά? Δηλαδή, πολλές πλάζες έχουν μικρά drones, ναι, πλωτά, τα οποία όταν ο ναυαγωσός της δει κάποιον να φωνάζει βοήθεια,
αντί να βουτήξει στο νερό και να φτάσει μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, στέλνει το τηλεκατευθυνόμενο. Το οποίο έχει πάνω στη σχήμα σωσιβίου. Ναι. Το βουτάει ο αυτός που κινδυνεύει και σώνεται. Στην Ελλάδα αυτό. Στην Ελλάδα όχι ακόμα. Μα στην Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έπρεπε να τα έχουμε, είναι η Ελλάδα. Δεν τα έχουμε. Πού υπάρχει, σε ποια χώρα? Υπάρχει στην Αυστραλία, υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν και στο εμπόριο αυτά, αλλά είναι πανάκριβα. Δηλαδή, και επειδή γνωρίζω πώς είναι κατασκευασμένο, είναι υπερβολικά ακριβό, που θα μπορούσαμε στην Ελλάδα να το φτιάξουμε σχεδόν με τη μισή τιμή. Πόσο δηλαδή θα μπορούσαμε να φτιάξουμε? Στην εξωτερικό νομίζω πουλιέται το καθένα γύρω στα 6.000 δολάρια. Εδώ με τα μισά φτιάχνουμε ένα αντίστοιχο και καλύτερο. Βασίλη, δεν με αφήνει λίγο απ' έξω τώρα. Όσο θες, δικό σου. Κάτσε να δω πόσο μπαταρία έχουμε. Έχω 6,10 ώρες. Έχει. Κάτσε να δω πού θα το στείλω. Κάτσε. Και έχει άμεση απόκριση, έτσι. Κοίτα εδώ. Δες τώρα, κοίταξε λίγο. Είναι... Το κάνω. Τάκ. Α, οι προπέλες είναι η κατασκευή δική μας. Οι συγκεκριμένες εξολεύεις κινητές ηλεκτρικοί δεν είχαν αυτές τις προπέλες που έχει πάνω τώρα αυτή το σκάφος. Μήπως έκανε και προπέλες τώρα. Ναι, οι προπέλες σχεδιαστήκαν από την αρχή από εμάς. Φτιάξαμε στο 3D printer με PET, με υλικό, με PETG δηλαδή, πολύ σκληρό. Και πετύχαμε αυτό το βήμα που βλέπεις και αυτή την απόκριση. Γιατί οι προπέλες που είχε πριν δεν κάνανε. Το επόμενο project ποιο είναι? Ετοιμάζουμε πάλι κάτι με το Πανεπιστήμιο, ναι. Το οποίο δεν μπορώ να τα αναφέρω ακόμα, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Ναι. Σε κανένα περίπου πεντάμινο, εξάμινο θα δείτε. Να ξανάρθουμε Χαλκίδα τώρα δηλαδή. Μάλλον θα έρθουμε εμείς μετά, θα σας πούμε κάτι. Ή θα έρθετε ή είστε καλεσμένοι στη Σύρο το καλοκαίρι 7 Ιουλίου. Και ξέρεις, οι Ευρωπαίοι θα ψαρώσουν με αυτό, γιατί δεν το περιμένουν. Νομίζω ότι θα πάμε πάλι με ένα μέτρο το σκαφάκι. Άσε με να παίξω γιατί... Παίξε. Πάρ' το χρόνο σου. 10 ώρες παιχνίδι. Τι διαγωνισμός είναι αυτός του Πανεπιστημίου, πώς ξεκίνησε λίγο? Πέρσι το Φλεβάρι συναντηθήκαμε με καλέσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διότι ήθελε να διοργανώσουν ένα αγώνα αυτόνομο σκαφών. Ελλάδα ή Ευρώπη. Ελλάδα, ναι. Αλλά με τα πανεπιστήμια να συμμετέσχουν και τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, κάποια πανεπιστήμια. Ναι. Ο διαγωνισμός θα γινόταν στη Σύρο. Συναντήθηκα με τον Δημήτρη, τον καθηγητή, με μια συνεργασία μεταξύ της Αιγαίου RCB και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους φοιτητές. Κατασκευάσαμε ένα σκαφάκι ενός μέτρου, ώσπου τον Ιούλιο. Αυτά τα ωραία που κάνεις. Ναι, περίπου. Ώσπου τον Ιούλιο ήταν λευκό με πορτοκαλί. Α, εντάξει. Ώσπου τον Ιούλιο πέρσι πήγαμε στο λιμάνι της Σύρου και έγινε ο διαγωνισμός. Ήρθαν πανεπιστήμια από την Πορτογαλία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία. Ναι. Και ο διαγωνισμός ήταν το εξής, ότι έπρεπε τα σκάφη να αποφύγουν κάποια εμπόδια που είχαμε στη θάλασσα, κάποιες σημαδούρες. Το δεύτερο σκέλος ήταν να περάσει τη σημαδούρα με μεγάλη ταχύτητα. Και το αποτέλεσμα ότι βγήκαμε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Και με ένα σκάφος που φτιάξαμε σε ένα μήνα, έτσι, σε ένα μισή, δύο μήνες. Και όχι μόνο βγήκαμε πρώτοι, εδώ θέλω να σου πω ότι τα μισά πανεπιστήμια όχι μόνο δεν πήραν θέση, δεν ολοκληρώσαν τον αγώνα διότι τα σκάφη τους είχαν προβλήματα. Σταματήσανε, καήκανε, πήραν φωτιά, οι μπαταρίες κτλ. Το δικό μας τα πέρασε όλα, λειτουργήσε άψογα και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο. Και μετά από αυτή την επιτυχία με ξανακαλέσανε και μου λένε: Βασίλη, θέλουμε αυτό. Να το.